Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα στην Ανατριπτική Ματιά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί φιλοξενούμε δύο υπέροχες κυρίες. Στο πρώτο μέρος η κυρία Άννα Ευθύμη που την έχουμε μαζί μας και στο δεύτερο μέρος θα σας πούμε ποια κυρία, πολύ γνωστή επίσης και πολύ αγαπητό πρόσωπο στην Θεσσαλονίκη. Άννα Ευθυμίου λοιπόν, πολιτευτής της Α Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, εργατολόγος, μάχημη δικηγόρος και πάρα πολύ αγαπητή στην πόλη. Κύριε Ευθυμίου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όπως επίσης να ευχηθώ ολόψυχα, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας και καλή επιτυχία και στο κανάλι, γιατί είναι ένα περιφερειακό κανάλι και όπως έχω πει πολλές φορές όταν ήμουν και στη θέση της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου Βορείου Ελλάδος για τα θέματα Βορείου Ελλάδος, ότι πρέπει να στηρίξουμε τα περιφερειακά κανάλια διότι κάνουν πάρα πολύ σωστή δουλειά στον τομέα της ενημέρωσης και είναι πυρήνες ζωτική δημοκρατίας και πρέπει να τους στηρίξουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκης και ο πρόεδρος, ο κ. Μητσοτάκης, δεν κατέθεσε τελικά πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης για το Σκοπιανό. Με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να έπαιρνε παράταση. Ποιο νομίζετε ότι ήταν το σκεπτικό του κ. Μητσοτάκη και βέβαια τη γνώμη τη δική σας για το Σκοπιανό θα ήθελα, κύριε Ευθυμίου. Βεβαίως. Το σκεπτικό το έχει αναλύσει ο πρόεδρος, δεν υπήρχε λόγος να γίνει μια τέτοια πρόταση. Αυτό όμως που υπάρχει λόγος και πρέπει να το διατρανώνουμε κάθε φορά που μιλάμε, άσχετα αν η συμφωνία ψηφίστηκε ή είναι το αποτέλεσμα ότι είναι μια πολύ, πάρα πολύ κακή συμφωνία. Μια συμφωνία η οποία θα το δούμε στο μέλλον ότι όχι μόνο δεν επιλύει τα προβλήματα όπως θα έπρεπε να τα επιλύει, είναι μια συμφωνία που δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα λειτουργούν αφενός διχαστικά ως προς τον ελληνικό λαό, γιατί είδαμε τι αντιθέσεις υπάρχουν, είδαμε τη φωνή που διατρανώθηκε και μέσα από τα πρόσφατα συλλαλητήρια. Ένα αυτό. Και το άλλο είναι ότι δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στα θέματα της γλώσσας και της ταυτότητας που στην ουσία τα εκχωρούμε. Αλυτρωτικό χαρακτήρα, είπατε. Ο κύριος Βούτης, ο πρόεδρος της Βουλής, αλυτρωτικό χαρακτήρισε και το σύνθημα «Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική», το σύνθημα που είχε πει ο μεγάλος ηγέτης Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Εντάξει, ο καθένας με την κρίση του, τη σκέψη του μπορεί να λέει αυτό που πιστεύει, όταν όμως έχει ένα θεσμικό ρόλο, αυτό πρέπει να το σκέφτεται 5 και 10 φορές περισσότερο και πρέπει να σκέφτεται ότι και 5 και 10 φορές και 100 περισσότερο θα δεχτεί και την κρίση του ελληνικού λαού, διότι πρέπει όταν κάνουμε τέτοιες δηλώσεις να λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο την έννοια καθ' αυτή των δηλώσεων, των λέξεων δηλαδή, αλλά όλη τη διαδρομή που έχουν, τη βαρύτητα που έχουν, ποιος το έχει πρωτοπεί, τη βαρύτητα αυτή που είχε όταν το είπε ο Εθνάρχης μας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, και πώς αυτό αναβιώνει συναισθηματικά και έχει αντίκτυπο μέσα στο λαό τον ελληνικό. Γι' αυτό θα έπρεπε για μένα προσωπικά να είναι πάρα πολύ προσεκτικός όταν χρησιμοποιεί τέτοιου είδους εκφράσεις, που σας λέω δεν είναι μόνο η έννοια καθ' αυτή, είναι με τι συνδέεται ιστορικά και συναισθηματικά και εθνικά φυσικά. Έχουμε τόσο δυνατές πολιτικές εξελίξεις και βλέπουμε τον κύριο Καμένο στο τελευταίο λεπτό να εγκαταλείπει περίπου τον κύριο Τσίπρα. Αν και κάποιοι είπαν ότι αυτό το διαζύγιο ήταν ίσως στημένο. Δύο υπουργοί μένουν, άλλοι δύο φεύγουν, αλλά δεν διαγράφονται από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυρίου Καμένου. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Ακριβώς όπως το περιγράψατε. Προφανώς και η δική μου έτσι εκείνηση, λέγεται. Όπως διαβάζουμε τα πράγματα, εντάξει, δεν μπορεί να είμαστε σαφείς γνώστες, αλλά όπως φαίνονται και διαβάζουμε τα πράγματα, φαίνεται για ένα διαζύγιο ΣΥΚΕ που εξυπηρετεί και το συμφέρον του κυρίου Τσίπρα στην παρούσα φάση και το συμφέρον του κυρίου Καμένου. Ο κύριος Καμένος, κατά την προσφυλή τακτική του, έχει συνηθίσει στο να ανασκευάζει συνεχώς τις δηλώσεις του και αυτή τη στιγμή φυσικά βλέπουμε να πυροβολεί ως έναν βαθμό και τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, το συνεταίρο του δηλαδή στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι κάνει μια ίστατη προσπάθεια να κρατήσει το κόμμα του και όσα υποτίθεται ότι είχε τάξει, αλλά όσα είχε τάξει για τη Μακεδονία και όσα πιστεύει και πρεσβεύει ο ίδιος και το κόμμα του ως αρχές, νομίζω ότι αυτά τα έχει αναιρέσει από τις ίδιες του τις πράξεις. Και εμείς εδώ που είμαστε, και εγώ είμαι Μακεδόνισσα,
Αυτό το καταλαβαίνουμε, το γνωρίζουμε και γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι μας συνδέζουν. Είμαστε λίγο πιο φανατικοί και ποιοι εδώ, πιο, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είμαστε πιο φανατικοί, είμαστε αυτοί που ζούμε εδώ και είμαστε μέσα στη γεωγραφική περιοχή και άρα αντιμέτωποι με το πρόβλημα. Όταν λοιπόν έρχεσαι αντιμέτωπος με ένα ζήτημα, είναι λογικό να εκφέρεις μία άποψη και πιο βαθιά και πιο συναισθηματική. Γι' αυτό και εγώ έτσι μίλησα ότι ως Μακεδόνισσα σαφώς δεν με εκφράζουν ούτε η συμφωνία των Πρεσπών, ούτε όλα αυτά που κάνουν ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος φυσικά. Ο ένας από τη μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη πλευρά, την οποία τη θεωρώ ότι είναι μία πλευρά εντελώς θεατρινίστικη. Βλέπετε όμως ότι ο κύριος Πρωθυπουργός στο τέλος τα καταφέρνει, βρίσκει και τους 151, θα δούμε και σήμερα βέβαια την ψηφοφορία στη Βουλή. Κάποιοι δεν αφήνουν τις θέσεις τους και τους παχυλούς μισθούς τους, κυρία Ανευθυμίου. Οι ιδεολογικές γραμμές θεωρείτε ότι δεν έχουν την ίδια αξία όπως είχαν πριν για κάποιους? Προσωπικά πολιτεύομαι, γιατί θεωρώ ότι όταν πολιτεύεσαι πρέπει να προσφέρεις και πρέπει να προσφέρεις με κάποιες ιδεολογικές αρχές, οι οποίες κατά με είναι αυτές που είναι αναλύωτες και πρέπει να στηρίζουν τις απόψεις σου και τις αποφάσεις σου, πέραν του γεγονότος ότι ως πολιτικός πρέπει να είσαι και αποτελεσματικός. Έχουμε δει λοιπόν όλες αυτές τις μέρες απίστευτες μετατοπίσεις βουλευτών. Κολοτούμπες όπως λέμε, από δεξιά αριστερά, από αριστερά κέντρο. Ναι, δύο κόμματα. Κυρία Παπακώστα, ας πούμε. Διαλυθεί. Η κυρία Παπακώστα το έχει δείξει από την προηγούμενη στάση της. Αυτή ήταν η αναμενόμενη. Όταν ανέλαβε το Υπουργείο και στη συνέχεια οι δηλώσεις της έδειξαν, επαλήθευσαν, μάλλον επιβεβαίωσαν τη στάση της αυτή. Θεωρώ δυστυχώς ότι μάλλον το μήνυμα που πέρασε στην κοινωνία έρχεται να απαξιώσει δυστυχώς ακόμα περισσότερο την εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική. Απαξιώνει μάλλον τους ίδιους τους πολιτικούς και γι' αυτό και δι' αυτής τους οδού απαξιώνεται και η ίδια πολιτική. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δυστυχώς αυτά είναι δείγματα τα οποία είναι νοσηρά και αυτά τα δείγματα δεν απηχούν στην κοινή γνώμη και προφανώς δεν απηχούν και σε όσους πολιτευόμαστε με άλλες αξίες, άλλο ήθος, άλλα ιδανικά, άλλη πιστεύω και άλλη διάθεση προσφοράς. Αυτό πρέπει να τονίσουμε όσοι θέλουμε να αντισταθούμε σε αυτό και το τονίζω γιατί υπάρχει κίνδυνος να είμαστε ισοπεδωτικοί και να λειτουργήσει και οι πολίτες ως προς τα κριτήρια τους ισοπεδωτικά απέναντι σε όλους. Θεωρώ αυτό ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Δυστυχώς δίνονται τέτοια δείγματα γραφής. Εμείς όμως που αντιστεκόμαστε σε κάτι τέτοιο πιστεύω ότι πρέπει να το διατρανώνουμε. Είστε και εργατολόγος και πολύ γνωστή εδώ στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε λοιπόν την αύξηση του κατώτερου μισθού, λέγεται σε ένα ποσό των 35 ευρώ. Δεν ρωτήσαμε βέβαια και τους εργοδότες αν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και τελικά να δώσουν αυτή την αύξηση στο δικό τους προσωπικό. Και μετά θα πούμε και για το κοινωνικό μέρισμα. Σας τι έχετε να πείτε? Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κοιτάξτε, το αν θα δοθεί μία αύξηση του κατώτατου μισθού, καταρχάς το αξιολογώ ως κάτι θετικό μόνο και μόνο ως ενέργεια. Από εκεί και πέρα, υπό ποιες προϋποθέσεις αυτό θα γίνει. Το αν αυτό θα μπορέσει να έχει μια βιωσιμότητα, για αυτό που είπατε, δηλαδή αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οι εργοδότες. Οι εργοδότες. Είναι σημαντικό. Δηλαδή ποια είναι η προοπτική και ποιο το μέλλον. Και τι ελπίδες δίνει αυτό, δηλαδή τι άμεσες συνέπειες έχει. Πιστεύω ότι το να προβαίνει σε μια τέτοια. Σας είπα, το αξιολογώ καταρχάς ως θετικό. Αλλά το να προβαίνει σε μια τέτοια ενέργεια, η οποία όμως δεν συνοδεύεται και από άλλες ενέργειες που θα μπορέσουν να το διασφαλίσουν αυτό και να το σφραγίσουν, να το πάνε και λίγο παραπάνω, θεωρώ ότι μάλλον είναι ένα βήμα προσχηματικό, ίσως προεκλογικό, πυροτέχνημα. Μάλλον έχει άλλη χρήση από αυτήν που πραγματικά θα έπρεπε να έχει αν το αντιμετώπιζαν ως ένα σοβαρό τρόπο, ως ένα σοβαρό θέμα. Και αυτό το λέω διότι δυστυχώς δεν έχουν γίνει πρωτοβουλίες ως προς τους εργαζόμενους, ενώ ότι αυτή τη στιγμή πάνω από το 60% είναι μορφές ελαστικής απασχόλησης και μερικής απασχόλησης. Μιλάμε ότι υπάρχουν δηλωμένοι μισθοί, μηνιαίοι,
μέχρι και 100 ευρώ το μήνα. Αυτά είναι φαινόμενα που εμφανίζονται πρώτη φορά στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Βεβαίως. Και πρέπει αυτό να το τονίσουμε, γιατί μπορεί να λέμε από τη μία ότι να φαίνεται στα νούμερα ότι έχει μειωθεί η ανεργία και καλό είναι να μειωθεί η ανεργία. Το θέμα είναι αν αυτά αντικατοπτρίζουν ακριβώς την αλήθεια. Και δεν την αντικατοπτρίζουν, γιατί το εργατικό δυναμικό έχει μειωθεί. Σκεφτείτε ότι έχουν στο ταξιδί, έχει γίνει ένα τεράστιο κύμα συνταξιοδότησης και έχει επίσης επέλθει ένα τεράστιο κύμα οικονομικής μετανάστευσης πολύ εξειδικευμένων επιστημόνων στο εξωτερικό. Ναι. Να μιλάμε για ένα πολύ μειωμένο εργατικό δυναμικό και όλα αυτά νομίζω ότι είναι δεν αντικατοπτρίζουν όπως θα έπρεπε την αλήθεια. Άρα πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες, ένα μοντέλο αναπτυξιακό που αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του δεν μπορούν να το υποστηρίξουν γιατί δεν έχουν αυτή τη μενταλιτέ, αυτή την ιδεολογία, την ιδιοσυγκρασία, την νοοτροπία να το υποστηρίξουν. Βέβαια το κοινωνικό μέρισμα ήταν μια ανάσα για κάποιους ανθρώπους. Φυσικά. Δεν υποστηρίζω ότι παρότι δεν συμπλέω με τις αρχές του κ. Τσίπρα, αυτό δεν λέω ότι είναι κακό. Το κακό όμως είναι να ζεις με μια επιδοματική πολιτική. Ξέρετε ότι χθες ήμουνα σε ένα ραντεβού και μου λέει κάποιος κύριος, εμένα η κόρη μου είναι τρίτεκνη, είναι μονογονεϊκή οικογένεια, παίρνει από τα επιδόματα 700 ευρώ το μήνα, μου το είπε επικριτικά, δεν μου το πήγε καλό. Παίρνει από τα επιδόματα 700 ευρώ το μήνα και μου λέει, πατέρα, εγώ δεν θα βρω δουλειά. Μάλιστα. Καταλάβατε, αυτή είναι η λογική. Και αυτή η λογική είναι απολύτως καταστρεπτική και ισοπεδωτική και δεν δίνει καμία όθηση για να μπορέσεις να είσαι δραστήριος, να ενταχθείς στην κοινωνία, να κάνεις πράγματα. Όχι, δεν μπορούμε να ζούμε με τα επιδόματα. Αν αυτό είναι μια πολιτική η οποία είναι στοχευμένη από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησής του, δεν σημαίνει ότι αυτό απηχεί στην πραγματικότητα και στην ορθότητα που θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται η εργασία και οι τρόποι, μάλλον, καλυτέρευσης των συνθήκων εργασίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αντί να κάνει μια στοχευμένη αναπτυξιακή πολιτική ώστε να μπορέσει αφενός να δημιουργήσει θέσεις εργασίας πιο σταθερές με βιώσιμους μισθούς, ώστε να μπορέσει και να προσελκύσει πίσω και όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που φύγαν στο εξωτερικό και θέλουν να έρθουν, αλλά θέλουν να έχουν μια ασφάλεια για να έρθουν. Δεν μπορούν να γίνει αλλιώς, αλλά και για να μπορέσει να φέρει σε μια ισορροπία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί όσο υπάρχει ανεργία και αυτές οι μορφές της ελαστικής απασχόλησης δεν μπορούν να γίνουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία ψυχοραγούν εδώ και χρόνια βέβαια και από προηγούμενες κυβερνήσεις, πρέπει να το πούμε αυτό. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας πάνω σε αυτό ποια είναι? Για τους ανθρώπους στα όρια της φτώχειας, για τους μακροχρόνια άνεργους. Υπάρχουν πολλές προτάσεις οι οποίες έχουν και γίνονται και έχουν καταγραφεί. Τη δικιά μας πρόταση καταρχάς είναι ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο θα είναι βιώσιμο. Mm. Και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό? Θα μπορέσουν αφενός να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις η οποία είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, μαζί όμως με ένα και σε ένα συνδυασμό άλλων μέτρων όπως είναι η πάταξη της γραφειοκρατίας, ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και από εκεί και πέρα θα δοθούν κίνητρα για τις προσλήψεις νέων ανθρώπων, θα δοθούν κίνητρα για τις προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων μέσα από προγράμματα πολύ συγκεκριμένα και όλη η στόχευση και η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι οι θέσεις εργασίας αυτές να είναι σταθερές, καταρχάς όλα αυτά να κατατείνουν στην αύξηση των θέσεων εργασίας, αλλά με ένα σταθερό και βιώσιμο τρόπο, όπως θα είναι και η μισθή σταθερή και βιώσιμη, με αποτέλεσμα να επέλθει μια σταθερότητα. Και από εκεί και πέρα αυτό το μοντέλο φυσικά να διευρυνθεί και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και τους νέους που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Η μεσαία τάξη θα μπορέσει να χτιστεί ξανά με τη νέα κυβέρνηση, εάν βέβαια πρωθυπουργός είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό το έχει πει πάρα πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δημόσιες δηλώσεις του και εμφανίσεις του, ότι στόχος του είναι να ορθοποδήσει και πάλι η μεσαία τάξη, την οποία συρρίκνωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό, θελημένα κατά με, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και στόχος ακριβώς είναι να ορθοποδήσει και να επανέλθει η μεσαία τάξη. Και αφενός και από την άλλη, μάλλον αυτό με τη στήριξη όπως σας είπα του ιδιωτικού τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των εργαζόμενων δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα είναι σταθερές με μισθούς ικανοποιητικούς και βιώσιμους, όχι μισθούς της εξαθλίωσης και σαφώς η επιδηματική πολιτική πρέπει να υπάρχει γιατί πέρα είμαστε ένα κοινωνικό κράτος και πρέπει να υπάρχουν αυτά τα κοινωνικά επιδόματα, αλλά να μην στηριζόμαστε μόνο εκεί, γιατί είμαστε και ένα κράτος που πρέπει να στηριζόμαστε στην ανάπτυξη
και στον ορθοποδήσει η οικονομία μας. Εκλογές βλέπετε τελικά με το τέλος της θητείας του κυρίου Τσίπρα, γιατί λένε ότι θα είναι μια χρονιά μεγάλης πολιτικής αλλαγής. Όποτε γίνουν τώρα οι εκλογές, εμείς τις εκλογές θα τις θέλαμε το δυνατόν συντομότερο. Θα τις θέλαμε χθες και τις ζητάμε τόσο καιρό, διότι ακριβώς βλέπουμε αυτή την αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στην κοινωνία και αποτυπώνεται αυτή με πολλούς τρόπους. Έχει αποτυπωθεί αυτή η αντιστοιχία. Και όσο έχει επονίδιστα ψηφίσει η κυβέρνηση Τσίπρα και η πρώην κυβέρνηση, τέλος πάντων, Τσίπρα Καμένου. Όλα αυτά λοιπόν, το ασφαλιστικό σύστημα με τις υπέρογγες ασφαλιστικές εισφορές, η φορολογία πάρα πολύ μεγάλη. Όλα λοιπόν αυτά τα οποία ψήφισε και δεν είχε την εντολή να τα διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο ή τουλάχιστον δεν το είπε αυτό, είπε ότι θα ψηφίσουμε ένα τρίτο μνημόνιο. Τη διαχείριση, γιατί πώς θα διαχειριστεί το μνημόνιο και τι μέτρα θα κάνεις, θα πάρεις ευθύνες εσύ ο ίδιος. Αν λοιπόν έχεις, όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας, και η κυβέρνησή του έχει στοχεύσει μόνο στο να πάρει μέτρα τα οποία είναι φοροδοτικά, τα οποία στην ουσία είναι μειώσεις, και δεν έχει στοχεύσει στο να πάρει αναπτυξιακά μέτρα, ευθύνεται αυτός. Η κοινωνία άλλα πίστεψε όμως. Η κοινωνία πίστεψε στην κατάργηση του έμφυα, η κοινωνία πίστεψε στη συσάχθεια που δεν ήρθε ποτέ και τώρα η πρώτη κατοικία έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να είναι απροστάτευτη πλήρως. Εντάξει, ένα ακόμα μήνα μένει ο νόμος του Κατσέλη. Δύο μήνες πήρε παράταση, πάει ο πρώτος μήνας. Ένας ακόμα μήνας, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Όποιος δεν έχει δηλαδή τα λεφτά να προσφύγει στο δικαστήριο, τι θα γίνει. Ακριβώς. Είστε και δικηγόρος, τα γνωρίζετε. Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα που το πραγματευόμαστε καθημερινά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αναντιστοιχία. Εμείς συζητάμε εκλογές συνεχώς, γιατί σεβόμαστε αυτό που βλέπουμε, δηλαδή την αναντιστοιχία της κοινωνίας με όσα εφαρμόζει και πράττει η σημερινή κυβέρνηση. Και μακάρι να γίνουν το δυνατόν γρηγορότερο. Εγώ ως τελευταία ερώτηση σας πετάω το Γάντι και προσωπικά ρωτάω σε εσάς. Γιατί να σας εμπιστευτούν οι πολίτες και να ψηφίσουν την ανευθυμία? Ωραία η ερώτησή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εντάξει, η δική μου ενασχόληση... Είναι ωραία βέβαια να υπάρχουν ωραίες κυρίες, πάρα πολύ δραστήριες που τρέχουν για έναν κοινό σκοπό. Ναι, χαίρομαι που το εντοπίζετε και στο δραστήριο, γιατί αυτό ήθελα να τονίσω, να δείξω. Βέβαια, οι πολίτες με ξέρουν, αλλά ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τα κοινά, τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο και όσο και στη συνέχεια, όταν έθεσα τον εαυτό μου ως υποψήφια βουλευτή στην Άνθρα Θεσσαλονίκη με την Νέα Δημοκρατία το 2015. Η διάθεση, άρα έχω μία ιστορία, προϊστορία μάλλον στη δράση μου και στην ανασχόλησή μου με τα κοινά, μία εμπειρία και με την κοινωνία έχω ζυμωθεί. Επομένως έχω τα κατάλληλα εφόδια, πιστεύω, συν το γεγονός ότι είμαι μια επαγγελματίας που μάχομαι καθημερινά αυτοδημιούργητη ως μάχημη δικηγόρος. Επομένως αυτό μου επιτρέπει και ασχολούμαι με το εργατικό δίκαιο να γνωρίζω τις ευαισθησίες που έχουν πάνω σε αυτό οι εργαζόμενοι και πόσο δύσκολο είναι τη σήμερα ημέρα να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις άθλιες συνθήκες και στον ενεργασιακό μεσαίωνα που έχει επιβληθεί. Αυτά είναι πολύ σημαντικά εφόδια μου και ένα επίσης για μένα εφόδιο είναι η διάθεσή μου πραγματικά να προσφέρω, αλλά αυτή η προσφορά νομίζω ότι στη σήμερα ημέρα πρέπει να γίνεται με το εφόδιο της γνώσης, της εμπειρίας, της θέλησης να διεκδικήσεις και της θέλησης να προσφέρεις. Αυτά τα πιστεύω ως πολύ σημαντικά και επίσης και ως οικογενειάρχησα με ένα μικρό παιδάκι, μπορώ και καταλαβαίνω και τις μητέρες, οι οποίες έχουν τον πόνο τους να μπει το παιδί τους στον παιδικό σταθμό, γιατί βίωσα και εγώ τον ίδιο πόνο. Την καθημερινότητα, όπως είναι να μεγαλώνεις το παιδί σου. Καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή και ευθυμίου. Το άγχος να πρέπει να είσαι εκεί, να γυρίσεις σπίτι, γιατί σε ζητάει η οικογένειά σου. Όλα λοιπόν αυτά... Και οι γυναίκες είναι πάρα πολύ δυνατές. Εγώ να ευχηθώ να πάτε καλά. Και χρήσιμες για την πολιτική. Και χρήσιμες. Βεβαίως. Ναι. Και για να κλείσει το ψηφοδέλτιο, χρειαζόμαστε γυναίκες, είναι και αυτό. Για να κλείσει, όχι, δεν νομίζω ότι. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια ποσόστοση σαφώς για να μας δίνει αυτή την όθηση, γιατί οι γυναίκες είναι πάρα πολύ δύσκολο να ασχοληθούν με την πολιτική. Και θέλουμε γυναίκες σε θέσεις κλειδιά. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα,
Όχι, δεν είναι μόνο για να κλείνει ένα ψηφοδέλτιο. Όπως λέτε και εσείς πολύ σωστά, πρέπει οι γυναίκες να προωθούνται στην πολιτική, να αναγνωρίζονται από τον κόσμο, να στηριζόμαστε μεταξύ μας οι γυναίκες, γιατί πιστεύω στη δύναμη της ομάδος και όχι στη δύναμη της μονάδος. Νομίζω ότι αν συνενωθούμε και συνασπιστούμε εμείς οι γυναίκες, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Έτσι, ο αγώνας συνεχίζεται, οι εκλογές από ό,τι φαίνεται αργούν, δεν ξέρει κανείς. Όποτε και να γίνει, είναι μια πρόκληση. Και φυσικά υπό την κρίση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας θα δώσω και εγώ τον αγώνα μου. Πολύ ωραία. Με μεγάλη μου χαρά και δύναμη για να πάμε την Θεσσαλονίκη μας και την πατρίδα μας ένα βήμα παρακάτω. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ευθύμη που ήταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Στο πρώτο μέρος πάμε σε διαφημίσεις και στο δεύτερο μέρος Ανατολή Κωνσταντινίδου. Δεύτερο μέρος ανατρεπτική ματιά. Έχουμε την τιμή να έχουμε άλλη μία κυρία, πάρα πολύ αγαπητή στην πόλη, την κυρία Ανατολή Κωνσταντινίδου, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Β' Θεσσαλονίκης, αντιδήμαρχος πρώην πολιτισμού, αθλητισμού, δημοτική σύμβουλος Πηλέας Χορτιάτη με έδρα το Πανόραμα. Κυρία Κωνσταντινίδου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που για ακόμα μία φορά με προσκαλείτε στην εκπομπή σας. Να σας ευχηθώ σε εσάς προσωπικά να έχετε πολύ καλές πετυχημένες εκπομπές και στο σταθμό να ευχηθώ επιτυχίες και κάποιες έτσι μοναδικές ειδήσεις που μπορείτε να εκπέμπετε, γιατί τα τηλεοπτικά κανάλια δυστυχώς πλέον στο νομό μας είναι ελάχιστα. Και εμείς οι νέοι, τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά τόσο γενικότερα και στα κοινά, πρέπει να αισθανόμαστε προς εσάς έτσι μία, αν θέλετε, καλή διάθεση που δείχνετε να μας καλείτε. Είναι τιμητικό, γιατί δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να μας γνωρίσει με τα ελάχιστα μέσα που διαθέτουμε και εμείς. Μας ενδιαφέρει η Θεσσαλονίκη πρώτα απ' όλα. Εσείς χρόνια Δημοτικής Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος βεβαίως στον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Προβλήματα καθημερινότητας. Για σας, εσείς θεωρείτε ποιο το πιο σημαντικό πρόβλημα στον Δήμο σας, κυρία Κωνσταντινίδου? Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας καθημερινός αγώνας. Καθημερινός αγώνας διότι πρέπει να έρχεσαι σε επαφή με τον συμπολίτη σου, να του λύνεις τα καθημερινά τρέχοντα προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν πρωτίστως με την καθαριότητα, γιατί αυτό το οποίο αναδεικνύει έναν Δήμο είναι κατά πόσο μπορεί να έχει ευπρεπισμένους τους χώρους του. Στη συνέχεια να έχει ένα όραμα, αν θέλετε, όσον αφορά τα μεγάλα έργα που μπορούν να γίνουν μέσα σε ένα Δήμο και σηματοδοτούν, αν θέλετε, την πορεία του κάθε Δημάρχου. Και το τελευταίο που στις μέρες μας είναι και πολύ έντονο, λόγω όλης αυτής της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, είναι ότι πρέπει να υπάρχει η έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης. Δηλαδή ότι πρέπει πλέον να συμπάσχουμε με τον συνάνθρωπό μας, με τον συμπολίτη μας, πρέπει να αναπτύξουμε δράσεις που να του διευκολύνουν, αν θέλετε, την κατάσταση την οποία βιώνει. Διότι, αν μη τι άλλο, μπορεί να ζούμε σε μια περιοχή όπως ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη, που στους περισσότερους πολίτες της Θεσσαλονίκης είναι στο μυαλό τους μια περιοχή με υψηλό βιωτικό επίπεδο. Με υψηλό, με πάρα πολλές ομορφιές, αλλά και με πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά της. Πολλά προβλήματα με την έννοια ότι υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι δημιούργησαν τις οικογένειές τους, εγκαταστάθηκαν εκεί. Ξέρετε πολύ καλό ότι αυτή τη στιγμή οι ελεύθεροι επαγγελματίες βιώνουν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό πλήγμα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά έφερε δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Οπότε πρέπει να έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι στοχευμένο, ένα χρονοδιάγραμμα αν θέλετε, ώστε κάθε φορά να μπορείς να επιλύεις και να δημιουργείς ταυτόχρονα. Διότι η διοίκηση, αυτό που πρέπει να έχει πρωτίστως στο νου, είναι από τη μια να επιλύει τα θέματα τα τρέχονται καθημερινά, αλλά από την άλλη να δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοινωνία την οποία υπηρετεί. Προϋποθέσεις λοιπόν, ψελιδίστηκαν πόροι, μειώθηκαν κονδύλια, μνημόνια και όλη αυτή η λέλαπα των μέτρων. Οδήγησε σίγουρα σε μια αντινή θέση τους Δήμους σας. Εσείς εξοικονομήσατε χρήματα, γιατί
είστε χρόνια δημοτική σύμβουλος στο συγκεκριμένο Δήμο. Από το 2010 μέχρι και σήμερα στην διοίκηση του Δήμου, όπως αναφέρατε, ό,τι έχει υποστεί η πολιτεία μέσα από όλη αυτή την οικονομική δυσχέρεια που όλοι γνωρίζουμε και την έχουμε βιώσει, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει βγει αλόβητη. Ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού, ούτε του δευτέρου βαθμού. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν οι πόροι που υπήρχαν μέχρι, αν θέλετε, πριν την εποχή των μνημονίων. Δυστυχώς, οι Δήμοι αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από την πολιτεία όσον αφορά την τροφοδότηση οικονομική. Γι' αυτό λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση προτείνει και μέσα από τα συλλογικά όργανα που έχει ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητη και διοικητικά και οικονομικά. Δηλαδή να έχει δικούς της πόρους. Θα μου πείτε πώς μπορεί να βρει δικούς της πόρους. Μέσα από επιχορηγήσεις, από προγράμματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν τα εκμεταλλευτεί αναλόγως, μπορεί να έχει δική της χρηματοδότηση. Και αν θέλετε, μάλιστα αυτό το οποίο φαίνεται πολύ έντονα, είναι το τελευταίο διάστημα με το ότι η πολιτεία πήρε και τα αποθεματικά που είχαν οι Δήμοι στα ταμεία τους. Όλο αυτό λοιπόν δημιούργησε μία δυσχέρεια στο να μπορεί ο Δήμαρχος μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους της εκάστοτε διοίκησης, αλλά αν θέλετε και με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί νομίζω ότι η δουλειά της τοπικής αυτοδιοίκησης και το αποτέλεσμα είναι ομαδική δουλειά. Δεν έχει να κάνει αν είσαι διοίκηση ή αντιπολίτευση. Εμείς ευτυχώς έχουμε ένα Δήμο όπου, αν θέλετε, η διοίκηση με την αντιπολίτευση συμπορεύεται αρκετές φορές αρκετά θέματα και αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται, αν θέλετε, από τα ποσοστά που είχαμε λάβει και τις δύο προηγούμενες προεκλογικές περιόδους. Ευελπιστούμε να αυξηθούν. Το εισπράττουμε βέβαια από τις θετικές ειδήσεις που παίρνουμε από όλη την επικράτεια, διότι είμαστε ένας Δήμος όπου τουλάχιστον αν κρίνουμε από την τελευταία επίθεση του χιονιά εντός πολλών εισαγωγικών, καταφέραμε να έχουμε ανοιχτούς τους δρόμους, καταφέραμε η έλευση στο Παπα-Νικολάου των νοσοκομείων να μην δημιουργεί προβλήματα στους ασθενείς, στους κατοίκους όχι μόνο του νομού Θεσσαλονίκης, αλλά και τις ευρύτερες περιοχές, γιατί το νοσοκομείο του συγκεκριμένου δέχεται ασθενείς από όλη την Βόρειο Ελλάδα. Θέλω να πω ότι από τη μια μπορεί να δεχτήκαμε ένα πλήγμα, αλλά είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε δημάρχου να βρει πόρους μέσα, αν θέλετε, από εθελοντικούς συλλόγους, από ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο όραμα της τοπικής αυτοδιοίκησης και θέλουν να προσφέρουν. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να χτίσουμε έτσι μια καλή σχέση μεταξύ των συμπολιτών μας. Τι κινήσεις εξυγχρονισμού θα μπορούσαν να γίνουν στο δικό σας Δήμο, κυρία Κωνσταντινίδου? Δεν θα αναφερθώ μόνο στο δικό μας το Δήμο, γιατί θεωρώ ότι οτιδήποτε καινοτόμο δεν έχει να κάνει μόνο με ένα Δήμο, αλλά θα ήταν, αν θέλετε, θα περιλαμβάνει όλους τους Δήμους. Σίγουρα υπάρχουν πολλές καινοτόμες δράσεις όσον αφορά τον τομέα της υγείας, τον τομέα της εκπαίδευσης. Χρειάζεται συλλογικότητα. Αλλά τώρα μου δίνετε Εσείς είστε και εκπαιδευτικός, οπότε γνωρίζετε. Ναι, οπότε θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε, αν θέλετε, την τοπική αυτοδιοίκηση με την εκπαιδευτική κοινότητα. Ζητάμε εθελοντές οι οποίοι να έχουν διάθεση προσφοράς, γιατί όπως πολύ καλά αναφέρατε πριν από λίγο, υπάρχει δυσχέρεια, οι οικονομικοί πόροι δεν φτάνουν, δεν υπάρχει μειώσεις στο προσωπικό, στις προσλήψεις, όλα αυτά τα οποία έφερε η μνημονιακή εποχή. Και ιδιαίτερα το τελευταίο τέταρτο μνημόνιο, το οποίο νομίζω έχει καταρρεύσει όλη την οικονομική ραχοκοκαλιά, τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά όσο και του κράτους γενικότερα. Θέλουμε προγράμματα, αν θέλετε, τα οποία να είναι ανταγωνιστικά και να είναι και συνυφασμένα με την ευρωπαϊκή ιδεοντολογία που επικρατεί και στις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι έχουμε φτάσει στο σημείο ότι να κάνουμε συνεχώς μεταρρυθμίσεις, όπως την τελευταία μεταρρύθμιση που θέλουν να τη λένε μεταρρύθμιση, του κλεισθένη. Πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν έχει να κάνει με μία μεταρρύθμιση, έχει να κάνει, διότι περιορίζεται στο πώς θα εκλεγούν, τον τρόπο, αν θέλετε, εκλογής των ερετών προσώπων στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Δεν δημιουργεί έναν καινούριο διοικητικό τρόπο τις σχέσεις της χώρας με το κράτος και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν αλλάζει λέει, το αυτοδιοίκητο. Εξακολουθεί λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι πολύ εξαρτημένη από το κράτος, να μην είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή από τη μία προσπαθούμε να συγκλίνουμε σε άλλα πράγματα με τις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προκειμένη περίπτωση όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση αποκλίνουμε πάρα πολύ. Βλέπετε κυρία Κανάκη ότι στις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανεξάρτητη. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα όσον αφορά τα σχολεία.
τα σχολεία σε αρκετές χώρες του εξωτερικού είναι από την διοίκηση των Δήμων. Ναι. Θα μου πείτε, βέβαια, υπάρχουν οι δομές. Και νομίζω ότι υπάρχει και πρόβλημα με τα σχολεία στο δικό σας το Δήμο. Σε περισσότερους Δήμους στην χώρα υπάρχουν δυσκολίες σχολικής στέγης, διότι είναι τέτοια η γραφειοκρατία, είναι τέτοια τα εμπόδια που βάζει η πολιτεία, αν θέλετε, ώστε να μπορέσουν να αναργηθούν νέα κτίρια. Οπότε, αν έμπαινε η λογική της διοίκησης των Δήμων, των σχολείων, συγγνώμη, στους Δήμους, ενδεχομένως να υπήρχε μία άλλη λογική, να υπήρχε μία άλλη ροή στη λειτουργία των λειτουργικών κενών, των εξόδων που μπορούσε να υπάρχουν στα σχολεία. Διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ζούμε, μάλλον, αν θέλετε, μία εποχή όπου προσπαθούμε όλα να τα περιορίσουμε. Δηλαδή, τι εννοώ, να περιορίσουμε τους οικονομικούς πόρους από τα σχολεία, να περιορίσουμε οικονομικούς πόρους από τη δημόσια υγεία. Αλλά δεν σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα δώσουμε στους Δήμους να τα διοικούν και να τα διοικούν με δικούς τους πόρους, ώστε να δημιουργούν και καινοτόμα προγράμματα, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Οπότε, καλό είναι η εκάστοτε πολιτεία, η εκάστοτε κυβέρνηση να σκεφτεί ότι πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ή άλλως, είναι ένα βήμα μπροστά και πάντα, να της δώσει, αν θέλετε, την ανεξαρτησία της και την αυτονομία της, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει πιο ελεύθερα. Σίγουρα με την μείωση των κονδυλίων και γενικά όλων των μέτρων των μνημονίων, αν και θεωρητικά έχει βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια, μήπως αυτή τη φορά οι πολίτες πάρουν μόνο υποσχέσεις και δεν δουν έργα ούτε καν στους Δήμους? Κύριε Κωνσταντινίδου. Ναι, αυτό τώρα όσον αφορά το θεωρητικά στο μνημόνιο, ξέρετε πολύ καλά ότι στην πράξη δεν έχουμε βγει και νομίζω το βιώνουμε όλοι πάρα πολύ καλά στην καθημερινότητά μας. Τα ελληνικά νοικοκυριά λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουν πληγεί. Τώρα όσον αφορά τους Δήμους, δυστυχώς ο εκάστοτε δήμαρχος, αν θέλετε, στην προεκλογική του περίοδο που διανύει, καταθέτει ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει βάλει κάποιους στόχους, κάποιους πυλώνες, τους οποίους θα κινηθεί και είναι το έργο το οποίο, αν θέλετε, στηρίζεται στην επόμενη θητεία του, η οποία ή θα τον αναδείξει ξανά στην θέση του δημαρχιακού θόκου ή θα τον βάλει στη θέση της αντιπολίτευσης. Το στίχημα για τον εκάστοτε δήμαρχο και για το εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο, αν θέλετε, είναι στο να μην είναι αναφέρετος ως προς αυτά τα οποία υποσχέθηκε στην προηγούμενη θητεία. Αν λοιπόν υπάρχει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα και δεν υπόσχεσαι στους συμπολίτες σου πράγματα τα οποία είναι μη ρεαλιστικά και μη υλοποιήσιμα, νομίζω ότι εκτίθεται και ο ίδιος ο δήμαρχος στους πολίτες. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι ότι πρέπει με μικρά έργα πνοής, έργα τα οποία να δοκιμάσουμε. Τον κύριο Κατατζίδη, βέβαια, τον έχουν εμπιστευτεί οι πολίτες έτσι αρκετές φορές. Νομίζω ότι φαίνεται όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε τώρα σε δεύτερη θητεία. Προσδοκούμε να πάμε στην τρίτη θητεία. Γιατί είναι αυτό που σας είπα, ότι δίνουμε στον κόσμο ρεαλιστικούς στόχους οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιηθούν με προγράμματα τα οποία δεν είναι από οικονομικούς πόρους, αν θέλετε, δεν στερούμαστε στο Δήμο των πολιτών μας, μπορεί μάλλον τους στερούμαστε από πολιτιστικές δράσεις. Με την έννοια ότι το διάστημα όλο αυτό της θητείας μας κάναμε κάποια εξοικονόμηση πόρων. Δηλαδή, εμείς δεν χρηματοδοτούμε ομάδες, δεν χρηματοδοτούμε πολιτιστικούς συλλόγους. Όλα αυτά για το συμφέρον των πολιτών μας. Ναι. Με το να δημιουργήσουμε έργα πνοής. Αν θέλετε, έχουμε το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, έχουμε το κέντρο που έγινε το γυμναστήριο στο Φίληρο. Στην επόμενη θητεία έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε την παιδιατρική κλινική πάνω στο Φίληρο. Δηλαδή, είναι έργα τα οποία αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας, των συμπολιτών μας. Και είναι έργα τα οποία τα κάνουμε με μικρά, σταδιακά βήματα, σταθερά. Και αν θέλετε, χρόνο με το χρόνο υλοποιούνται και δεν είναι έργα μεγαλόστομα τα οποία δεν είναι υλοποιήσιμα. Άλλο θέμα στον Χορτιάτη είναι και η ασφάλεια, η δημοτική αστυνομία και ένα κομμάτι στο Χορτιάτη που είναι έρημο. Τι πρόκειται να γίνει σε εκείνο το μεγάλο κομμάτι του Χορτιάτη? Η δημοτική αστυνομία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η μνημονιακή εποχή που διανύουμε, όπως το λέω πολλές φορές, μας την σταμάτησε για κάποιο διάστημα.
αντιλαμβάνεστε ότι οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας δεν φτάνουν για ώστε να μπορέσουν να, αν θέλετε, να, δουν, να προσέξουν ασφάλεια των δημοτών και η Δημοτική Ασφάλεια για πολύ συγκεκριμένα, για πολύ συγκεκριμένες, αν θέλετε, αρμοδιότητες. Έχει να κάνει με την στάθμευση, με το παράνομο, αν θέλετε, ή με τη στάθμευση σε χώρους που δεν επιτρέπεται στην περιοχή, για τη διευκόλυνση των κατοίκων στην κυκλοφορία. Δεν έχει να κάνει τόσο με την αστυνόμευση. Τώρα, αν κατάλαβα καλά, εννοείται το αστυνομικό τμήμα του Πανοράματος. Την αστυνόμευση. Η οποία έφυγε από το Πανόραμα, μεταφέρθηκε στην Πηλαία και έγινε παράρτημα στο Πανόραμα. Αυτό έχει να κάνει, για μας πάλι, να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ μεγάλο στοίχημα το γεγονός ότι έστω και έχουμε και ένα παράρτημα στο Πανόραμα και μπορεί και αστυνομεύει όλη την περιοχή του Χορτιάτη, του Φιλίρου, ακόμα και στη Νεάπολη. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το τι επικρατεί γενικότερα στην κοινωνία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει συγχωνεύσει πάρα πολλούς αστυνομικούς σταθμούς. Δεν υπάρχει η αστυνόμευση που υπήρχε παλιότερα. Οι ίδιοι οι αστυνομικοί μας λένε τα παράπονά τους και μάλιστα οι άνθρωποι δεν έχουν και περιπολικό να περιπολούν τις περιοχές και γι' αυτό το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πάρα πολλά κλούσματα κλοπών, διαρρήξεων και πολλών άλλων, έτσι, αν θέλετε, ενεργειών παραβατικών. Όχι μόνο στο δικό μας το Δήμο, αλλά και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εμείς είμαστε δίπλα στην αστυνομία, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τους στηρίζουμε, γιατί αν μη τι άλλο είναι αυτοί οι οποίοι προστατεύουν και τη ζωή μας, εξασφαλίζουν την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Αλλά όσον αφορά το τι θα γίνει με τα θέματα της αστυνομίας, πρέπει να μας πει η ελληνική κυβέρνηση τι σκοπεύει να κάνει με το γενικότερα να θα δώσει νέες προσλήψεις προσωπικού, εάν θα τους εξοπλίσει τους ανθρώπους, γιατί θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν περιπολικά. Δεν υπάρχει η αντίστοιχη. Είναι ελάχιστα και πενιχρά όλα αυτά που τους δίνουν. Εμείς μπορούμε και τους στηρίζουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων που μας αναλογούν και μπορούμε πάντα. Ασφάλεια και βία, αλλά πάνω σε αυτό έχουμε και το Λύση τη Σιωπή, που είστε εσείς η εμπνεύστρια αυτή τη δράση, όχι στη βία των γυναικών. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση στην Θεσσαλονίκη αυτή, η κυρία Κωνσταντινίδου. Θέλω να μας πείτε γι' αυτό. Ναι, θα σας πω. Δειλά το 2015, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης βίας κατά των γυναικών, που είναι 25 Νοεμβρίου, η ιδέα, αν θέλετε, έτσι μου ήρθε, θα το πω έτσι πολύ απλά, γιατί από συζητήσεις που είχαμε γυναίκες, όχι μόνο στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, αλλά και σε άλλους Δήμους, αισθάνθηκα ότι υπάρχουν γυναίκες, φίλες, συναδέλφες, οι οποίες δέχονται βία. Βία όχι μόνο ενδοοικογενειακή, αλλά βία στον επαγγελματικό τους χώρο. Έπρεπε λοιπόν με κάποιο τρόπο να τις βοηθήσω. Και σκέφτηκα να δημιουργήσουμε αυτή την καμπάνια, τη δράση Λύση τη Σιωπή, που ξεκίνησε το 2015 με τη συμμετοχή γυναικών δημοσιογράφων από την Θεσσαλονίκη. Η επιλογή των συγκεκριμένων κυριών έγινε με την λογική ότι όλοι οι δημοσιογράφοι διεισδύουν πιο εύκολα στα σπίτια των γυναικών, των ανδρών. Αν θέλετε, ανοίγει ο άλλος το τηλεοπτικό του δέχτη και αισθάνεται τον δημοσιογράφο να εκεί ο πρόσωπος στην καθημερινότητά του, το ίδιο και με κάποιον που ακούει στο ραδιόφωνο. Κοινωνούν πιο εύκολο το οποιοδήποτε θέμα. Οπότε το 2015, μέσω της συγκεκριμένης φωτογράφησης που έγινε, θέλαμε να προβάλλουμε το θέμα της βίας κατά των γυναικών, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο κλιμακώνεται και θέλω όλες τις γυναίκες... Και ψυχολογική βία και σωματική βία. Ναι, γιατί υπάρχει βία, λεκτική βία, ψυχολογική βία, υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση, υπάρχει ενδοοικογενειακή βία. Βεβαίως. Εμείς θέλουμε να απευθυνθούμε σε όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί κάποιες μορφές κακοποίησης, αλλά και αν έχουν στο περιβάλλον τους κάποια κυρία η οποία διστάζει, φοβάται να μιλήσει, ντρέπεται αν θέλετε, να ξέρει ότι έχει όλες εμάς που μπορούμε να τη στηρίξουμε και να τη βοηθήσουμε. Ξεκίνησε, όπως σας είπα, δειλά-δειλά αυτή η δράση το 2015 και εσείως μετράμε τώρα την τέταρτη χρονιά
πραγματοποιήσαμε κάποιες βιντεοσκοπήσεις, φωτογραφίσεις, θέλοντας να δώσουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ το μήνυμα αυτό, ναι. Ότι λέμε όχι στη βία κατά των γυναικών, δεν θέλουμε γυναίκες οι οποίες να ντρέπονται, οι οποίες φοβούνται, που έχουν χάσει την αξιοπρέπειά τους. Εμείς θέλουμε να είμαστε δίπλα τους, να τις στηρίξουμε, να μπορέσουν να μιλήσουν, να αισθανθούν ότι έχουν έναν άνθρωπο που μπορεί να τις ακούσει, αλλά και μπορεί ταυτόχρονα να τις βοηθήσει, να τους δώσει μια κατεύθυνση. Γι' αυτό σε όλη αυτή την ομάδα, όλο αυτό το διάστημα, έχουμε πραγματοποιήσει πολλές ημερίδες, όπου υπάρχουν κυρίες από επιστημονικούς κλάδους, όπως είναι ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, έχουμε ιατροδικαστή, νομικό, όπου δίνει ο καθένας την κατεύθυνσή του, ώστε η συγκεκριμένη γυναίκα που έχει υποστεί κάποιες μορφές βίας να μπορέσει να βοηθηθεί. Πώς θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί σας? Υπάρχει ένα τηλέφωνο, μια γραμμή επικοινωνίας, που έχει δημιουργηθεί το 2016 με δική μου πρωτοβουλία στο Δήμο Πουλιάς Χορτιάτη και την αγκάλιασε και ο Δήμαρχος Πουλιάς Χορτιάτη και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε, διότι όλα αυτά γίνονται μέσα από συνεργασίες, όπου μπορούν να απευθυνθούν, τη στηρίζουν οι δύο δικηγόροι, η κυρία Θάλια Νάστα και η κυρία Εφηγένεια Παραστατίδου. Αλλά πέρα της γραμμής, να σας πω την αλήθεια, επειδή έχουμε δημιουργήσει και μία σελίδα επικοινωνίας στα social media πλέον, το Facebook, ναι, ναι. Όπου δυστυχώς ή ευτυχώς έχει γίνει ένα. Έχει μπει στη ζωή μας. Έχει μπει στη ζωή μας ένας τρόπος επικοινωνίας, όπου μπορούν εκεί να απευθυνθούν, να μας γράψουν το πρόβλημά τους, να επικοινωνήσουν είτε με μένα είτε με τις άλλες τις κυρίες που απαρτίζουν την ομάδα. Υπάρχει απόλυτη χεμήθεια, διότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο πρόβλημα. Εμείς προσπαθούμε να το επιλύσουμε το πρόβλημα. Με απόλυτη χημήθεια, με απόλυτη να μας εμπιστευτούν. Είμαστε και εμείς γυναίκες, αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματά τους. Μην ξεχνάμε, κυρία Κανάκη, ότι σε αυτή τη θέση που μπορεί να είναι συγκεκριμένη κυρία, μπορεί να είναι οποιαδήποτε γυναίκα. Οποιαδήποτε άλλη γυναίκα. Ακριβώς. Θέλει πάρα πολύ λεπτούς χειρισμούς σε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, και γι' αυτό. Και έχει χημήθεια πάνω απ' όλα. Έχει χημήθεια, ακριβώς. Γιατί αυτή η γυναίκα, μη τι άλλο, έχει δεχτεί μία καταπάτηση προσωπικότητάς της. Γιατί από τη στιγμή που ένας άνθρωπος δέχεται πάνω του βία, οποιαδήποτε μορφή και αν είναι αυτή, έχει χάσει την αξιοπρέπειά του και την αυτοπεποίθησή του. Οπότε εμείς πρέπει να το στηρίξουμε, να τονώσουμε αν θέλετε το εγώ του, διότι το έχει χάσει το εγώ του αυτή τη στιγμή. Και να του δείξουμε, αν θέλετε, τον τρόπο ώστε να μπορέσει να αρθοποδήσει μέσα στην κοινωνία, να βρει τον επαγγελματικό του δρόμο, γιατί κάποιες αυτές τις γυναίκες δεν εργάζονται ή όσες εργάζονται δεν αποδίδουν όπως θα έπρεπε με αποτέλεσμα να τις απολύουν. Διότι δυστυχώς η κοινωνία θέλει τα τελευταία χρόνια τους άντρες σε κάποιες θέσεις εργασίας, γιατί η γυναίκα είναι αυτή η οποία δημιουργεί την οικογένεια. Οι θέσεις είναι ανδροκρατούμενες, όπως έχουμε πει. Ναι, εμείς παρόλα αυτά δεν θέλουμε ούτε τους άντρες απέναντί μας, ούτε και τις γυναίκες, οι οποίες μπορεί να μας ακούνε και να θεωρούν ότι είμαστε έτσι ιδιαίτερα έντονες προς το φίλο μας. Για να μην χρησιμοποιήσω μία έκφραση η οποία δεν μου αρέσει, αν θέλετε, και δεν μου ταιριάζει. Εμείς αυτό που θέλουμε, δηλαδή θα έλεγα φεμινίστριες, εμείς είμαστε γυναίκες οι οποίες θέλουμε τους άντρες και τις γυναίκες ισότιμους, δημοκρατικά να συναλλάσσονται μέσα στην οικογένεια, μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι θα δημιουργήσουν, αν θέλετε, τις προϋποθέσεις, τον χώρο όπου θα μεγαλουργήσουν τα νέα, τα παιδιά, τα οποία πρέπει να έχουν υγιή πρότυπα. Εάν λοιπόν μέσα σε μια οικογένεια υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν ως εικόνα έναν πατέρα που χτυπάει, που βομολογεί απέναντι στην μητέρα του, αντιλαμβάνεστε τι θα εισπράξει και πώς θα πορευτεί στη ζωή του. Το ίδιο. Οπότε εμάς, αν θέλετε, ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε υγιείς κοινωνίες, κοινωνίες που να σέβεται και να εκτιμάει ο ένας τον άλλον, ισότιμα, αξιοκρατικά, με απόλυτο σεβασμό. Οπότε θέλω να σας πω ότι όλο αυτό το διάστημα δημιουργήθηκε έτσι μια πολύ καλή μαγιά γυναικών, οι οποίες επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους, διαφορετικών ηλικιών, διότι το μήνυμα είναι ότι η βία δεν έχει ούτε ηλικία, ούτε επιστημονική κατάρτιση, ούτε κοινωνική καταξίωση. Αφορά όλες μας και το μήνυμα είναι ότι μη φοβάστε, μην ντρέπεστε, είμαστε δίπλα σας. Είστε δίπλα, λοιπόν. Συμπαραστάτε σε οτιδήποτε σας συμβαίνει. Πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας και Β' Θεσσαλονίκης. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η Β' Θεσσαλονίκη, κυρία, με πάρα πολλά προβλήματα και χωριά, κυρία Κωνσταντινίδου. Σε αυτό το θέμα, το μεγάλο, τη Συμφωνία των Πρεσπών,
Όλη αυτή η συμφωνία, κατά τη γνώμη σας, πέρα από την θέση του Προέδρου σας, του κ. Μητσοτάκη, υποκρύπτουν λιτρωτισμό, βάζουν σε εθνικούς κινδύνους στη χώρα. Εσείς που είστε και εκπαιδευτικός ως προς τη γλώσσα, την εθνότητα. Θα τα πάρω από την... Για να κλείσουμε με αυτό το από την μεγάλο αρχή θέμα. Που είπατε, υποψήφια, είχα την τιμή, αν θέλετε, να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας το 2015 στη Β' Θεσσαλονίκης, σε μια πολύ δύσκολη εκλογική περιφέρεια. Πολύ δύσκολη. Και σε μια πολύ δύσκολη πολιτική συγκυρία για το κόμμα με το οποίο πολιτεύομαι, τη Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, θεώρησα χρέος μου, αν θέλετε, εκείνο το διάστημα που κάποιοι δεν πίστευαν στη Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε, ντρεπόντουσαν να πούνε ότι είναι στη Νέα Δημοκρατία, να είμαι εκεί παρούσα και να παλεύω, αν θέλετε, για τις ιδέες και αυτό για το οποίο πρεσβεύει το συγκεκριμένο κόμμα. Γιατί εκείνη την συγκυρία κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν και τα βλέπουμε τα αποτελέσματα τα πλέον σήμερα, αν θέλετε, το θυμό που είχε ο Έλληνας και η Ελληνίδα ως προς την συγκεκριμένη κυβέρνηση που υπήρχε τότε. Mm-hmm. Θέλοντας λοιπόν και εγώ ως νέος άνθρωπος και ως γυναίκα, έδωσα τον προσωπικό μου αγώνα. Θεωρώ ότι ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, αλλά μέσα από αυτόν τον αγώνα βγήκα πολύ δυνατή, γνώρισα ανθρώπους, γνώρισα, αν θέλετε, χωριά της Β' Θεσσαλονίκης και περιοχές που ενδεχομένως να μην δινόταν η δυνατότητα να τις γνωρίσω. Ήρθα σε επαφή με ανθρώπους διαφορετικών, αν θέλετε, επαγγελμάτων, κοινωνικών στρωμάτων. Έγινα ένα με αυτούς. Ο αγώνος ο δικός μου θα συνεχιστεί, εάν και εφόσον ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επιθυμεί να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο, θα είμαι ξανά παρούσα και στις επάλξεις. Θέλω να προσφέρω τώρα στον τόπο μου ξανά. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Σκοπιανού, γιατί για μένα είναι Σκοπιανό και δεν έχει να κάνει με τον όρο του Μακεδονικού, όπως πολλοί μπορεί να λένε, η Συμφωνία των Προσπών, όπως πολύ καλά ξέρει ο κόσμος, είναι μια κάκιστη συμφωνία, στην οποία είναι συνυπεύθυνοι τόσο ο κύριος Τσίπρας, αλλά και ο ίδιος ο κύριος Οκαμένος, διότι ήταν αυτοί οι οποίοι στις πρέσπες υπογράψανε και δώσανε έτσι... Και ο κύριος Γκοτζιάς. Και ο κύριος Γκοτζιάς, πολύ καλά το θέτεται, δώσανε χωρίς κανένα ίχνος ενδιασμού, μακεδονική γλώσσα, μακεδονική εθνότητα και όλα τα θέματα του αλυτρωτισμού στη γείτονα χώρα. Και μάλιστα σε ένα διάστημα που δεν υπήρχε κανένας λόγος βιασύνης ως προς τη συγκεκριμένη συμφωνία. Οπότε, αν θέλετε, ο απλός μέσος Έλληνας πολίτης και Ελληνίδα, τι θα μπορούσε να σκεφτεί, κυρία Κανάκη, ότι πίσω από όλα αυτά υποκρύπτονται άλλα πράγματα, τα οποία κάποια στιγμή... Μα οι πολίτες δεν έχουν διαβάσει τη συμφωνία, δεν ξέρουν επακριβώς τι... Η συμφωνία λέει ότι δίνουμε ελληνική... Τι συμφωνήσανε τελικά. Δίνουμε μακεδονική γλώσσα, μακεδονική εθνότητα, απαγορεύονται από εδώ και στο εξής με το που ψηφιστεί η συμφωνία, ταυτότητα, τα συλλαλητήρια, ταυτότητα. Τίθεται ζήτημα ταυτότητας, δηλαδή, λοιπόν. Εμείς, οι Μακεδόνες, οι Έλληνες, δώσαμε στη γείτονα χώρα αυτό για το οποίο αγωνίστηκαν οι πρόγονοί μας, που χύθηκε πάρα πολύ αίμα, το δώσαμε έτσι τόσο ελεύθερα, χωρίς κάποιους, αν θέλετε, ηθικούς ενδιασμούς. Δυστυχώς, το συγκεκριμένο ελληνικό κοινοβούλιο, τη συγκεκριμένη συγκυρία, βρέθηκε πολύ χαμηλό των περιστάσεων. Κανονικά θα έπρεπε να σταθεί στο ύψος της ιστορίας που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. Θέλω να πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση, για μένα που είμαι εκπαιδευτικός, μου δημιουργεί, αν θέλετε, και μία δυσκολία το πώς θα διδάξω την μακεδονική ιστορία και τους μακεδονικούς αγώνες στους μαθητές μας. Διότι μπαίνουμε στη διαδικασία να αλλάξουμε όλα τα βιβλία. Μπαίνει, δηλαδή, ο Έλληνας σε μία διαδικασία που δεν του άξιζε, αν θέλετε, να αναθεωρήσει όλα αυτά για τα οποία γαλουθχήθηκε, για όλες αυτές τις αξίες που έχουν να κάνουν με το θέμα του μακεδονικού. Θα ξεχάσουμε, λοιπόν, με όλη αυτή τη συμφωνία τον Παύλο Μελά και τους αγώνες που έδωσε. Θα ξεχάσουμε. Μήπως δώσουμε και βιβλία και στους ίδιους τους Σκοπιανούς για να τους διευκολύνουμε. Τους χιλιάδες Κρήτες που αγωνίστηκαν και σφαγιάστηκαν. Δυστυχώς αυτή η συμφωνία είναι μια κατάπτυστη συμφωνία.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φέρει, μάλλον θέλω να είμαι αισιόδοξη αν θέλετε, ότι δεν θα έχουμε τα χειρότερα. Αλλά επειδή δεν θέλω να είμαι και τρομολάγνος γενικότερα, ούτε να δημιουργώ σκιές στους ανθρώπους, μακάρι η συμφωνία αυτή να μην φέρει την αναστάτωση που κάποιοι λένε στα Βαλκάνια. Μακάρι να συνετιστούν και να μπουν στη λογική, να θέλετε να την αναθεωρήσουν, θέλετε να αλλάξουν, γιατί εδώ πέρα τώρα, κυρία Κανάκη, τώρα γίνονται και τρομερά λάθη. Στη Βουλή ήρθε η ψήφιση των Πρεσπών, ναι, ναι, χωρίς να έχει αλλάξει το Σύνταγμα στα Σκόπια, όπως είχε συμφωνηθεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι η κυβέρνησή μας κάνει τρομερά λάθη, τα οποία αυτά τα λάθη μακάρι να μην μας οδηγήσουν σε μονοπάτια δύσκολα. Να μην έχουμε τραγικές συνέπειες λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε κάπου εδώ, Ανατολή Κωνσταντινίδου και πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας Β' Θεσσαλονίκης και Δημοτική Σύμβουλος Πηλαίας Χορτιάτη με έδρα το Πανόραμα. Τι να πούμε άλλο, δραστήρια, κυρία Κωνσταντινίδου, τρέχετε όλη μέρα, γυναίκες στην πολιτική. Θα σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά. Καλώς σας βράδυ. Ευχαριστώ.